Why did you suspect Madame Chen? She knew my father. She never changed. When I found out the truth about his wealth, I figured maybe she was interested in more than money. Everybody wants something Yimla Wong can offer. That's what makes him powerful. But why you? I do not know yet, but I intend to find out. There are horrors waiting for us here, Hana. I can sense them. I can feel their desire to reach us, to reach me. It's like I'm coming home. Don't worry, Weiming. We'll stay close. Oh! Weiming! Καλώς ήρθαμε στην κόλαση λοιπόν. Κυριολεκτικά, το πρώτο εμπόδιο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να περάσουμε απέναντι, περπατώντας πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες όμως βυθίζονται κάθε τόσο, και αν βρεθούμε μέσα στα κολλασμένα νερά, αυτό σημαίνει κατευθείαν game over. Οπότε είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει save σε αυτό το σημείο. Πρέπει να παρακολουθήσουμε έτσι για μερικά λεπτά το pattern. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, ή απλά να δείτε την πορεία που ακολουθώ εγώ. Δεν έχει πια κάτι άλλο. Απλά προχωράμε προς την επόμενη περιοχή. Βλέπετε ένα απόκοσμο σκηνικό. Έτσι φαντάζονται την κόλαση η δημιουργία του παιχνιδιού. Και εδώ ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε έναν από τους πιο κοινούς εχθρούς αυτής της περιοχής. Εφόσον δεν έχουν κάποιο όπλο για να μας πυροβολήσουν, θεωρητικά μπορούμε να αποφύγουμε αυτούς τους εχθρούς και κάποιους άλλους παρόμοιους μόνο με dodge, μόνο με roll δηλαδή. Αρκεί να μην μας τριμώξουν βέβαια και μας επιτίθενται τρεις μαζί κάθε φορά. Αλλά πρέπει σε κάποια σημεία να σκοτώνουμε και κάποια από τα τέρατα αυτά, όπως εδώ ας πούμε για παράδειγμα, σε λίγο πρέπει οπωσδήποτε να σκοτώσουμε τα τέρατα διότι έχουν ένα κλειδί. Εδώ θα κάνουμε γρήγορα γιατί θα έρθει από πίσω μας τώρα το επόμενο από αυτά τα φαντάσματα. Προσπαθώ να ξεφύγω λίγο, να βρεθώ σε μια πιο καλή θέση, να τους έχω όλους απέναντί μου. Εάν καταφέρω να ξεμπλέξω. Νομίζω αυτό είναι ένα καλό σημείο. Έλα, φτάνει το ρολ. Βλέπετε αυτό το κόκκινο που αναβοσβήνει, αυτό είναι το κλειδί που πρέπει να πάρουμε. Αλλά επειδή θα ξανάρθουμε εδώ πέρα μια-δυο φορές, θα σκοτώνω αυτά τα τέρατα για να τελειώνουμε. Γενικά πρέπει να κάνουμε συντήρηση πυρομαχικών. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας που πρέπει να ακολουθήσουμε στην κόλαση. Μας δίνουν πυρομαχικά, αλλά μας δίνουν με τη μορφή χάρτινων πυρομαχικών που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν. Πρέπει να βρούμε μια φωτιά όπως αυτή εδώ που αναβλύζει αυτή την πράσινη άβρα για να υλοποιήσουμε αυτά τα χάρτινα πυρομαχικά σε πραγματικά. Στην κόλαση δηλαδή έτσι λειτουργεί το πράγμα. Να το ξέρετε όταν θα πάμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Και όχι μόνο αυτό, σου δίνουν και λιγότερες σφαίρες από όσες ξοδεύεις για κάθε φάντασμα. Άρα πρέπει λίγο να μην πυροβολούμε τα πάντα, να κάνουμε μία επιλογή. Και αυτή την επιλογή θα την κάνουμε μόνο μέσω της διαδικασίας της δοκιμής του trial and error, διότι δεν ξέρουμε από την αρχή ποιοι είναι οι εχθροί που έχουν κλειδί,
ποιες είναι οι περιοχές που θα μας τριμώξουν και δεν μπορεί να κάνουμε ρολ. Αυτά θα τα δούμε δοκιμάζοντας το παιχνίδι αναγκαστικά. Λοιπόν, πήραμε ένα αντικείμενο κλειδί που λέγεται το χάρτινο κλειδί της πύλης. Το κάψαμε και άνοιξε. Επίσης θα προσπαθώ να σκοτώνω τα τέρατα αυτά με σφαίρες από πιστόλι και να παίρνω πυρομαχικά για κάποιο καλύτερο όπλο. Δηλαδή θα ξοδεύω τις σφαίρες από το χειρότερο μου όπλο στην πραγματικότητα. Και όπου βέβαια είναι απαραίτητο θα χρησιμοποιώ και άλλα όπλα, όπως αυτό το αυτόματο, είναι πάρα πολύ καλό. Οι σφαίρες, ακόμα και από το απλό πιστόλι σου, τελειώνουν πολύ γρήγορα, χωρίς να το καταλάβεις δηλαδή. Τώρα εμείς πηγαίνουμε εκεί που ήμασταν πριν από 2 λεπτά. Δηλαδή εκεί που άνοιξε αυτή η πύλη. Πάω τώρα εδώ να κάψω μερικά χάρτινα πυρομαχικά. Δεν βιαζόμαστε, πάμε αργά και σταθερά. Δεν μας κυνηγάει κανένας. Περνώντας μέσα από την κόκκινη πύλη θα δούμε μια παλιά γνωστή, αφού βέβαια πρώτα πάρουμε το χάρτινο οπλοπολιβόλο που μας δίνει πάρα πολλές σφαίρες. Είναι η Madame Chen που σκοτώσαμε μόλις πριν από λίγο. See what you've done to me, Mei Yun. See how failure is punished. You did this to yourself, Chen. Your greed, your vanity, perhaps. Maybe I hurt you in the past, Mei Yun, but I can help you in the now. What are you talking about? My daughter. You may have seen her already, Yiz. Take this to her. She is alone and afraid, and I cannot reach her. This is my torment. Take the doll. My daughter knows much about you. Take the doll, and I will help you when you return. Μας έδωσε μια κούκλα να τη δώσουμε στην κόρη της. Δεν ξέρω αν προσέξατε, εμένα μου άρεσε το σημείο στα αγγλικά που λέει I may have hurt you in the past, but I may help you in the now. Αυτή την έκφραση δεν την ήξερα. In the now, δηλαδή το now να έχει και τη χρήση ουσιαστικού στο τώρα. Την οποία ψάχνουμε και θα της δώσουμε την κούκλα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του σταυροδρομιού, στην πλευρά που είναι η κάμερα, προς εμάς δηλαδή. Μπαίνοντας μέσα εδώ θα δούμε μια πολύ γνώριμη εικόνα από την ταινία Poltergeist, το πνεύμα του κακού, αν θυμόσαστε, που στο παιδικό δωμάτιο του κοριτσιού
τα παιχνίδια κινούνταν μόνα τους. Here I brought you your doll. This isn't my doll. This is our doll. Oh my. This can't be. Don't you recognize us, Mayun? You were so happy at this age, remember? Then Mommy and Daddy died and all we had left was this doll. You're me. Yes, before you became Hana. Before you had to run from your past. But you can't run from me. I'm always with you. And I have a secret that will help you. Tell me. You know it too. It's in your mind. Unless you're afraid to find it. I'm not afraid. Good. Do you ever miss me, Hana? Do you ever miss being Mayun? Yes. Then here's your chance to find us again. Listen, Hana. As a child, we flowered like a branch under the rain. As a child, we flowered like a branch under the rain. Η Χάνα λοιπόν συναντάει τον παλιό της εαυτό, τον εαυτό της όταν ήταν σε παιδική ηλικία και πρέπει να λύσει ένα puzzle. Βλέπουμε εδώ κάποιες λέξεις κάτω από κάποιες στήλες με νούμερα. Είναι οι λέξεις που θα χρησιμοποιεί σαν ένιγμα το κοριτσάκι και θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε τις λέξεις αυτές στο μηχανισμό αυτό που βρίσκεται δίπλα της. Στον εξωτερικό κύκλο αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν σε ηλικίες και τα ψηφία στα λατινικά αντιστοιχούν με τα νούμερα που είδαμε στον τοίχο. In youth, our beauty attracted the desire of many men. Τώρα τη βλέπουμε σε νεανική ηλικία, άρα πιθανότατα είναι το 18. Αυτή είναι η ηλικία της δηλαδή και ταιριάζουμε τα νούμερα με τα λόγια της. In adulthood, we marry and give birth to many children. Μετά τη βλέπουμε σε όριμη ηλικία. Η όριμη ηλικία πιθανότατα σημαίνει 35 ετών, αν και μοιάζει για λίγο μεγαλύτερη. Και τέλος την βλέπουμε στην ηλικία του θανάτου της. In death, our withered body crumbles into bone and dust. Και η ηλικία αυτή είναι το 88. Άρα βάζουμε, αντιστοιχούμε τις γραμμές κάτω από το 88. I told you, Hana. The answer was inside our head. I'm not afraid. Φοβερή σκηνή. Η Χάνα είδε τον εαυτό της από την παιδική της ηλικία μέχρι και το θάνατό της. Είναι και λίγο αυτό. Παίρνουμε το αντικείμενο κλειδί που πήραμε μέσα από το κρανίο της Χάνας όταν πέθανε, αυτό το πάπυρο, και το πάμε στη Ματάν Τσεν. Κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι τόσο συζητήσιμη αυτή τη φορά η μαντάμ. A gift. A thank you, Mayun, for looking in on my daughter. Did you like what you see? I'm not your daughter. Oh, but you were once my girl, Mayun. Mayun is dead. You killed her. My name is Hana. Nothing was taken from you that you weren't willing to give, Mayun.
You fool only yourself to believe differently. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι ή θα δεχτούμε επίθεση μόλις τελειώσει η cutscene. Πολύ εύκολα μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα φαντάσματα, απλά πρέπει να κάνουμε στροφή 180 μοιρών και μετά roll. Αποφεύγω τα φαντάσματα διότι δεν θα ξανάρθω από εδώ. Όπως και αυτά τα τρία. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο να καταλάβουμε πότε θα κάνουν την επίθεση, διότι βγάζουν μια κραυγή ένα δευτερόλεπτο πριν. Λοιπόν, άρα αποφύγαμε εδώ πέρα 6 φαντάσματα χωρίς να ρίξουμε μια πιστολιά. Αυτό είναι καλό. Οπωσδήποτε σε περιοχές που δεν θα ξαναπάμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τι πήραμε από τη Madame Chen? Ένα κλαδί. Αυτό το κλαδί πρέπει να πάμε να το ανάψουμε σε μια φωτιά. Δεν μπορούμε σε οποιαδήποτε φωτιά, πρέπει να πάμε στη μεγάλη εκείνη φωτιά που πήγαμε στην αρχή και ρίξαμε το κλειδί για την πύλη. Και εκεί έχει πολλούς εχθρούς, αυτούς που είχαμε αποφύγει από την προηγούμενη φορά και κάποιους καινούριους. Οπότε ίσως θα έπρεπε να τους είχαμε σκοτώσει από την αρχή την πρώτη φουρνιά, γιατί θα τους αντιμετωπίσω τώρα πάλι όλους. Πάντως σε κάθε περίπτωση κάνουμε και save, δεν το ξεχνάμε αυτό, γιατί μπορεί κάτι να μην πάει καλά. Θα είναι 6 τέρατα μαζεμένα εκεί πέρα, δεν είναι εύκολο. Χώρια αυτά. Αποφάσισα να τα αποφύγω διότι αναπληρώνει τη υγεία μου κατευθείαν, άρα μπορώ να δεχτώ κάποιους πόντους ζημιάς, δεν πειράζει, αλλά νομίζω αργότερα θα τα αντιμετωπίσω, δεν τη γλιτώνω. Λοιπόν, με το κλαδί αυτό ανάβουμε αυτούς τους πυρσούς, ψάχνουμε για 3 μέσα στο παιχνίδι. Γίνεται κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσω όλο, θα κάνω ρολ. Με είχαν πιέσει τσιγκουνιές μου φαίνεται. Μόλις βρεθούμε στην οθόνη όπου είναι ο πυρσός, δεν μας επιτίθενται, άρα το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Πάμε εδώ τώρα στο μονοπάτι, πάλι το γνωστό, με τη διχάλα, για να ανάψουμε και τον τρίτο πυρσό. Θα ανοίξει μια πόρτα άμα ανάψουμε και τα τρία. Αυτή η πόρτα βρίσκεται πολύ κοντά από εδώ που είμαστε, είναι εκεί που είναι και το save. Beautiful, isn't it? Oh, put that away. You cannot kill what does not live. Are you Yimla Wong? Me? The king of hell? No, no, no. Who or what I am is not important. What matters only is what I can do for you. Where's Wei Ming? When it is time, you will find her. And Yimla Wong as well. Take this and see my brother.
Now go. We are preparing for a funeral. Λοιπόν, μόλις τελειώσει η cutscene με το φάντασμα αυτό, φεύγουμε κατευθείαν, γιατί έχουμε ενέδρα, και πάμε προς την πόρτα της εξόδου, διότι δεν θα ξανάρθουμε από εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το τέρας, αυτό το φάντασμα μας έδωσε το μισό ενός δέντρου, ένα αντικείμενο κλειδί. Μέχρι στιγμής θυμίζω έχουμε τον πάπυρο που πήραμε μέσα από το κρανίο της εκδοχής της Χάνα όταν θα πεθάνει. Πήραμε τώρα εδώ από το φάντασμα το μισό ενός δέντρου και μας μένουν άλλα δύο αντικείμενα κλειδιά. Ταυτόχρονα το φάντασμα μας έδωσε και ένα χάρτινο κλειδί για να ανοίξουμε μια πύλη, οπότε πρέπει να ξαναπάμε πάλι στη μεγάλη φωτιά και εδώ είναι που θα πρέπει να σκοτώσω όλους αυτούς που έχουν μαζευτεί. Επιτέλους το πήρα απόφαση. Είναι κάποιοι εχθροί που πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι πρέπει να τους σκοτώσεις. Δεν μπορείς να αποφεύγεις τα πάντα. Συνεχίζω εγώ τα ρολ. Εντάξει, θέλω να βρεθώ σε καλύτερη θέση προφανώς. Και με αυτό το paper gate key. Το οποίο υλοποιείται σε ένα πραγματικό κλειδί που βρίσκεται σε αυτό το σπιτάκι. Που έχει το φαντασματάκι. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το κανονικό κλειδί που είναι από ύλη. Και πάμε να ανοίξουμε την πόρτα. Βλέπετε, έχουμε ένα συνεχές backtracking. Θα πάμε εκεί που ήταν η σπηλιά με το κοριτσάκι. Θα προχωρήσουμε δηλαδή πέρα από τη σπηλιά. Πάμε σε αυτή την πλευρά δηλαδή. Αφού κάνουμε ένα save βέβαια. Καλό να τελειώνουμε τις σφαίρες της καραμπίνας. Και να μου μείνουν τα πιο γρήγορα όπλα. Η καραμπίνα δεν είναι και τόσο καλό όπλο σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά συμφέρει αυτή η ανταλλαγή, ξοδεύω σφαίρες καραμπίνας, κερδίζω σφαίρες από το πολυβόλο. Μια χαρά το βρίσκω αυτό. Βλέπετε, έκαψα τώρα και το χάρτινο assault rifle και έχω 300 τόσες σφαίρες. Αυτό μου αρέσει, τέτοια παιχνίδια, survival horror δηλαδή,
να έχω την Κάρι σε προμήθειες, σε σφαίρες, σε όλα. Εδώ το μόνο που δεν μπορώ να αποθηκεύσω είναι αντικείμενα υγείας, διότι δεν υπάρχουν. Μαζεύω τώρα και άλλα assault rifle. Οπότε έχω περιθώριο να το χρησιμοποιήσω λιγάκι και σε normal εχθρούς, πέρα από τα boss. Ατελείωτα είναι πια αυτά τα διαβολάκια. Βλέπετε, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, εάν είσαι προετοιμασμένος δηλαδή. Η δυσκολία είναι να κάνεις διαχείριση πυρομαχικών, δηλαδή να κάνεις resources management ουσιαστικά. Εδώ έχει να κάνουμε save άμα θέλουμε. Καλά, είμαι απίστευτος. Πάω πάλι πίσω για να κάψω τα πυρομαχικά. Έχω βαλθεί να μαζεύω assault rifle άμμο. Και τι άλλο πήραμε? Και machine gun, το δεύτερο καλύτερο όπλο του παιχνιδιού. Άρα άμα πάμε στον boss με αυτά τα δύο όπλα, καθαρίσαμε πολύ εύκολα. Που σου δίνει εκεί πέρα πυρομαχικά, έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν έχεις αυτά δεν κάνεις τίποτα. Αλλά καλό είναι να μην ασχολείσαι με τα πυρομαχικά που δίνουν, να έχεις τα δικά σου. Θα δείτε τώρα γιατί. Λοιπόν, εδώ χρησιμοποιούμε το κλειδί. Σε αυτό το σημείο τελειώνουμε από τη Χάνα προσωρινά και πάμε στον Γκλάς, ο οποίος προς μεγάλη μας έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη, ζει τελικά. Βέβαια έχει ένα χέρι μόνο και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κρατάει δύο όπλα και αυτό κάνει αρκετά δύσκολο το κομμάτι αυτό, γιατί αναγκαστικά θα πυροβολούμε με έναν πολύ αργό ρυθμό. Ευτυχώς και εδώ έχει διάφορα save να κάνουμε. Save και Αγίος ο Θεός είναι το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, εδώ καταρχήν αντιμετωπίζουμε δύο από αυτά τα φαντάσματα. Καλό είναι να πάμε πίσω όσο μπορούμε, να έχουμε μια απόσταση για να μην τα αντιμετωπίζουμε δύο-δύο ταυτόχρονα. Θα μπορούσα να έκανα και ρολ, δεν είναι τώρα τόσο τραγικό. Εδώ δίπλα έχει να κάψουμε και τα πυρομαχικά. Εντάξει, το σκυλί όσο είναι ένα μόνο δεν είναι πρόβλημα.
Παίρνουμε το κλειδί της Σελήνης και ένα χάρτινο όπλο πολυβόλο. Τύπου Ούζι. Μικρό δηλαδή. Ο Γκλάς ξεκινάει με πολύ λίγα όπλα σε αυτό το κομμάτι, ανεξάρτητα τι έχουμε μαζέψει εμείς στο προηγούμενο μέρος του παιχνιδιού. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ως Glass ή Grass που θα έλεγε και η Weeming είναι να λύσουμε ένα puzzle και να αντιμετωπίσουμε ένα boss. Ενδεχομένως να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε δύο boss ανάλογα με το ποιο ending θέλουμε να ξεκλειδώσουμε. Εγώ επειδή θα τα δείξω και τα δύο τα endings προετοιμάζομαι και κάνω οικονομία για να αντιμετωπίσω δύο boss. Λοιπόν, καταρχήν εδώ πέρα αυτό που κάνουμε, αφού δεχτήκαμε αυτή την επίθεση, αυτή την άνανδρη επίθεση από τα φαντάσματα, είναι να πάμε σε μία γωνιά, να πάρουμε μια ανάσα και να τα αντιμετωπίσουμε έτσι πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή κατευθείαν μόλις πάρουμε τον έλεγχο του Glass μετά την επίθεση, πηγαίνουμε και ακουμπάμε την πλάτη μας σε αυτή την πόρτα, η οποία δεν μπορεί να ανοίξει ακόμα, θα ανοίξει αργότερα. Βλέπετε πόσο εύκολα και χωρίς ρίσκο αντιμετωπίσαμε αυτά τα τρία πολύ επιθετικά φαντάσματα. Αυτό μου προέκυψε κατά τύχη, έτσι ανακάλυψε αυτή τη στρατηγική. Και χωρίς να ξοδεύω το καλό όπλο, το machine pistol, έτσι με τις απλές σφαίρες. Θα δεχτούμε άλλη μία επίθεση. Κάνουμε το ίδιο πράγμα. Προσπαθούμε να βρούμε ένα τοίχο να ακουμπήσουμε την πλάτη μας πίσω για να κερδίσουμε μία απόσταση. Διότι όσο είσαι σε μία οθόνη στην οποία δεν σε φτάνουν τα φαντάσματα, αυτά κάνουν πίσω, δεν μπορούν να σε πλησιάσουν. Εσύ μπορεί να τα σκοτώσεις με ασφάλεια. Φυσικά πρέπει να μπεις και εσύ, λέει, και στην επόμενη οθόνη, όπως βλέπετε. Αλλά εντωμεταξύ αυτά έχουν υποχωρήσει, άρα έχει κερδίσει μέτρα. Είναι μια καλή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά συνολικά 5 φαντάσματα. Και τα αντιμετωπίζω αυτά και δεν κάνω ρολ, διότι είναι μια περιοχή που θα βρίσκομαι πάνω κάτω συνέχεια. Μόλις κατέβουμε εδώ αυτή την τη φιλοσιά, μας περιμένουν δύο σκυλιά, οπότε εδώ αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσω το machine pistol, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση. Να και ο φίλος μας ο Dick, που δεν ξέρω ποια είναι φίλος μας, γιατί έρχεται και μας τρομάζει κάθε τόσο. Έτσι πολύ ωραία και απλά το machine pistol ξεμπερδέψαμε. Λοιπόν, δεν θα το χρησιμοποιήσω άλλο αυτό. Από εδώ παίρνουμε το κλειδί του ηλίου. Λοιπόν, μιλήσαμε για ένα puzzle. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε σε αυτούς τους δράκους
και να παρατηρήσουμε τα σχέδια που έχουν από κάτω στο βάθρο. I am Jinnom, Dragon of Heaven. Και να ακούσουμε και τι μας λένε. Λέει ο καθένας, εγώ είμαι ο δράκος της φωτιάς, εγώ είμαι ο δράκος του ουρανού, ο δράκος της γης, ο δράκος του νερού. Άρα να αντιστοιχίσουμε, πιθανότατα πρέπει να γράψουμε σε ένα χαρτί ότι ο δράκος του νερού, ας πούμε, έχει αυτό το σύμβολο από κάτω, αυτές τις γραμμές. Να κάνουμε την αντιστοίχηση δηλαδή. Διότι θα υπάρχει ένα παζλ σε λίγο που θα πρέπει να διαλέξουμε σε ποια τετράγωνα θα περπατήσουμε πάνω, ανάλογα με τα σύμβολα που βλέπουμε. Υπάρχει ένας ακόμα δράκος εδώ. I am Thorlo, Dragon of Fire. Νομίζω γύρω στους 5 δράκους είναι. Λοιπόν, με το κλειδί του ηλίου πάμε να ανοίξουμε αυτή την πόρτα, η οποία έχει δύο πράγματα. Έχει να πάρουμε αυτό το χάρτινο όπλο πολυβόλο που είναι πάρα πολύ χρήσιμο όπως καταλαβαίνετε, και έχει και ένα δράκο. Αλλά αν πάμε και τον ακούσουμε θα ενεργοποιηθούν τα φαντάσματα, οπότε εγώ έκανα αυτή τη ζαβολιά εδώ πέρα επειδή ξέρω τη λύση του παζλ. Εντάξει, ένας δράκος είναι που δεν τον ακούσαμε. Έτσι πήραμε και το όπλο πολυβόλο και ξεπερδέψαμε, είμαστε μια χαρά θα έλεγα. Και από υγεία και από όλα, σφίζουμε από υγεία και από πυρομαχικά κυρίως, αυτό με ενδιαφέρει. Αμέσως αποκτήσαμε 90 σφαίρες για το όπλο πολυβόλο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε πάνω στο boss για μια σχετικά πιο γρήγορη και πιο εύκολη νίκη, ή να το κρατήσουμε για το δεύτερο boss. Εδώ έχει πάλι φαντάσματα, αυτή τη φορά θα κάνω ρολ. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, θα τα σκοτώνω όλα. Πρέπει να φυλάξω και Προμήθειες. Όπως σας είπα, όλα αυτά δίνουν λιγότερες σφαίρες σαν αποζημίωση από αυτές που ξοδεύεις για να τα σκοτώσεις. Λοιπόν, ακούσουμε και τον τελευταίο δράκο. I am Sailor, Dragon of Water. Είπαμε ήταν κι άλλος ένας που δεν ακούσαμε, κάναμε τη ζαβολιά αυτή. Εδώ θα έλεγα επιβάλλεται να κάνουμε ένα save, γιατί ακολουθεί δύσκολη κατάσταση. Οπότε είμαστε χαλαροί με το save. Γιατί ήρθε η ώρα να λύσουμε το puzzle. Ξέρετε, στο Fear Effect τα puzzle δεν είναι απλά έτσι ένα εμπόδιο που πρέπει να λύσουμε για να πάμε παρακάτω. Συνήθως κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ στον καθρέφτη παρακολουθούμε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται αυτές οι εικόνες. Είναι εικόνα ενός βουνού, του νερού, της γης, του νερού ξανά, της φωτιάς. Τα γράφουμε σε ένα χαρτάκι αυτά. Το βλέπουμε και δύο φορές αυτό το βιντεάκι που παίζει, εάν δεν προλάβουμε. Και αντιστοιχούμε αυτά τα στοιχεία της φύσης με τα σύμβολα που γράψαμε από τους δράκους που έλεγαν ποιος είναι τι. Τέλος πάντων, αφού τα αντιστοιχίσουμε, ακολουθούμε τη διαδρομή που ακολουθώ και εγώ. Παίρνουμε το σπαθί. Τώρα εδώ στο γυρισμό προσέχουμε γιατί μπορούμε να πέσουμε κάτω. Και οπωσδήποτε αποφεύγουμε αυτά τα τέρατα, διότι μπορεί να χρειαστεί να ξοδέψουμε όλα μας τα πυρομαχικά για να τα σκοτώσουμε. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και πάρα πολύ δύσκολα. Άρα δεν συμφέρει καθόλου να τα αντιμετωπίσουμε και δεν θα ξανάρθουμε από εδώ πέρα. Είπαμε να έχουμε τη λογική της διατήρησης πυρομαχικών σε σημεία όπου δεν θα ξαναπάμε. Ξ,
ξανακάνουμε save, δεν πειράζει, δωρεάν είναι. Ξαναπερνάμε από εδώ πέρα με roll πάλι, δεν είναι δύσκολο. Κάνουμε λίγες μανούβρες, αυτό είναι όλο, και μετά κάνουμε όπιστε. Τελειώσαμε, αυτό ήταν όλο. Αυτή ήταν όλη η δυσκολία. Τώρα ο λόγος που έκανα save κυρίως, επειδή έχουμε κι άλλους εχθρούς εδώ πέρα, έχουμε δύο σκυλιά κτλ. Είναι ότι πολλές φορές το παιχνίδι κρασάρει. Αν κάνεις roll συνέχεια, μου έχει τύχει μια-δυο φορές. Κάπου εξαφανίζεται στην επόμενη οθόνη χωρίς να μπορώ να τον δω και κολλάει εκεί πέρα. Οπότε έκανα το save για να, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Έχουμε τώρα εδώ, αν θυμάμαι καλά, δύο τελευταία φαντάσματα, τα οποία μπορούμε να τα αποφύγουμε επίσης. Θέλουμε να βρεθούμε εδώ στην πόρτα του φεγγαριού. Ακολουθούμε τον Dick με τα μυαλά ταχυμένα. Και βάζουμε το σπαθί αυτό στον κρυστάλλινο δράκο. Και ανοίγεται ένα πέρασμα που μας οδηγεί στο boss. Οπότε εδώ φυσικά θα κάνουμε save. Και θα το αντιμετωπίσω αρχικά με το πιστόλι. Για να κάνουμε οικονομία. Όταν μου τελειώσουν οι σφαίρες θα πάρω το machine pistol. Το assault rifle θα το αφήσω. Τι? Good. God had nothing to do with this. What you see before you was made every time I pulled the trigger. And when you see your true self, Glass, you'll understand. Oh, shit. I'm sorry, Dick. Sorry? Do you realize what they do to killers like us here, eh? You're bleeding sorry? You brought this deal to me. I trusted you to cover the angles, yeah? You'll enjoy your last breath, Glass. Because your eternity is about to start, and it's gonna be horrifying. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να ρίξουμε κάποιες σφαίρες έτσι αρχικά. Είναι μια λίγο δύσκολη μάχη, έτσι άμα το δεις. Πρέπει να τρέχεις γρήγορα για να μην σε προφτάσουν αυτά τα κύματα. Ο Dick έχει πάρει τη μορφή ενός κύματος που από όπου περνάει βυθίζεται αυτή η πλάκα. Το μυστικό είναι πολύ απλό. Να ρίξουμε μερικές στον Dick. Από το τετράγωνο στο οποίο έχει περάσει για τελευταία φορά πηγαίνουμε εμείς μετά. Αυτό είναι. Εκείνο το μοναδικό τετράγωνο που είμαστε σίγουρα ασφαλείς. Πέρασε από το πάνω τετράγωνο. Μόλις επανέλθει, πάμε και εμείς πάνω. Πέρασε από το μεσαίο, πάμε και εμείς στο μεσαίο. Πέρασε από το κάτω, πάμε στο κάτω. Αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Τώρα εδώ άλλαξε το pattern. Πηγαίνουμε. Θυμηθείτε τη σειρά, γράψτε σε ένα χαρτάκι. Αριστερά. Πάνω. Κέντρο, αριστερά, κάτω. Τώρα χρησιμοποιούμε το machine pistol και επαναλαμβάνουμε πάλι την ίδια σειρά, αριστερά, πάνω, κέντρο κτλ. Το boss αυτό δεν έχει κάποιες εκπλήξεις, έχει το ίδιο pattern συνέχεια σε κάθε φάση. Αριστερά και τώρα αμέσως διαγωνίες προς τα κάτω, γρήγορα όμως θέλει. Ίσα που προλαβαίνουμε. Εντάξει, να μας ακουμπήσει έχουμε περιθώριο,
για κάποια χτυπήματα. Και περνάμε στην τελευταία φάση. Λοιπόν, πάνω. Εδώ είναι το κόλπο. Παραμένουμε πάνω. Και κατεβαίνουμε κάτω για να τον πυροβολήσουμε και να τελειώσουμε τη μάχη. Εντάξει, φαίνεται απλό, αλλά μου πήρε πάνω από μία ώρα να καθίσω να σημειώσω αυτά τα patterns. Rest easy. I'll make them pay for this. You have my word. Αλλά ευτυχώς είναι συνεπές σε αυτό που κάνει. Κάνει το ίδιο πράγμα συνέχεια, οπότε είναι εύκολο, θεωρώ. Λοιπόν, τελειώσαμε ως Glass προσωρινά και συνεχίζουμε ως Hannah.